Well, I would initially like to thank Hazelis and Rivas for having us here again. I also take the opportunity to thank Chris Allen for our collaboration during all these turbulent years. Thank you, Chris, for your support. And we had, I think you contributed to including in the RRF program, the program of 200 million for investments and reform, which is, I think, very, very crucial for the Greek industry. So I hope our collaboration continues in the future. Anyway, I will switch now to Greek. Okay? Yeah. So please put on. Κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας άνοιξε μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Κομισιόν και με τους stakeholders για το ποια μέτρα μπορεί να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να γίνει το ευρωπαϊκό σύστημα πιο ανθεκτικό σε κρίσεις, ειδικά σε υγειονομικές κρίσεις, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι ασθενείς να έχουν πιο γρήγορα πρόσβαση και σε παλιές θεραπείες και σε νέες θεραπείες. Και για να γίνει αυτό, νομίζω ότι αναδείχθηκε ότι πρέπει να αυξηθεί η επένδυση στην Ευρώπη. Προφανώς δεν μιλάω για. Προφανώς επενδύσεις και στα δημόσια συστήματα υγείας, αλλά και επενδύσεις στην φαρμακοβιομηχανία, στο φάρμακο, στα medical devices, στην καινοτομία. Τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη, τις τελευταίες δεκαετίες, εξαρτάται πολύ περισσότερο ίσως από ό,τι θα τις αναλογούσε από εισαγωγές από τρίτες χώρες. Άνοιξε λοιπόν αυτή η συζήτηση στο εξωτερικό. Και στόχος είναι η κάλυψη των ασθενών, φυσικά, επαναπατρισμός, το reshoring της φαρμακευτικής παραγωγής και της ενίσχυση της βιοφαρμακευτικής έρευνας και, βέβαια, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Και μετά ήρθε ο πόλεμος, ήρθε ο πληθωρισμός και νομίζω ότι, παρότι αυτό δημιούργησε ένα σοκ στο σύστημα, θα οδηγήσει τελικά στο να επιταχυνθούν οι αποφάσεις, να επιταχυνθούν οι εξελίξεις. Διότι περισσότερο παρά ποτέ, ειδικά με τον πληθωρισμό τώρα, πρέπει η Ευρώπη, στο περιβάλλον που βρίσκεται και με τον πόλεμο, νομίζω, στην πόρτα μας, θα πρέπει να βρούμε πιο γρήγορα λύσεις. Αυτό που είπαμε, να κάνουμε πιο ανταγωνιστική τη βιομηχανία μας και τελικά να μπορέσουμε να καλύψουμε καλύτερα και πιο effectively, πιο αποτελεσματικά τους Ευρωπαίους και Έλληνες ασθενείς. Στο διάλογο αυτό συμμετέχουμε σαν ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Συμμετέχουμε στο Executive Board της Medicines for Europe. Η Medicines for Europe και Evaluated Medicines είναι η ένωση η οποία καλύπτει το 70%, παράγει το 70% των φαρμάκων που διατίθεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα, λοιπόν, αυτό σαφώς έχει μια σειρά από επιπτώσεις. Στην Ελλάδα ερχόμαστε μετά από μια περίοδο μεγάλης αποεπένδυσης λόγω της κρίσης. Μια περίοδο όπου εμείς υπολογίζουμε ότι μέχρι και το 2019 στερηθήκαμε κεφάλαια πάνω από 500 εκατομμύρια οι ελληνικές εταιρείες και αντίστοιχα και οι ξένες εταιρείες από επενδύσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στην Ελλάδα λόγω των πολύ υψηλών επιστροφών και λόγω της υποχρηματοδότησης. Και βέβαια, μέσα στην πανδημία φάνηκε πραγματικά και νομίζω αναβαθμίστηκε η αναγκαιότητα και η σπουδαιότητα του κλάδου μας. Και οι ελληνικές εταιρείες και οι ξένες εταιρείες μπόρεσαν και κάλυψαν σε δύσκολες περιόδους τον Έλληνα ασθενή σχεδόν πλήρως και εξάγαμε, όπως υπόθηκε πριν, και σε άλλες χώρες. Και βέβαια, από το 2019 και μετά, με το πρόγραμμα το οποίο ήρθε σαν με κίνητρα συμψισμού του κλόμπακ με επενδύσεις, με σημαντικές φοροαπαλλαγές για την έρευνα και ανάπτυξη, υπεραποσβέσει το 200%, με μείωση φορολογικών συντελεστών και μια σειρά από άλλα κίνητρα. Νομίζω ότι έχει αρχίσει μια αντίστροφη μέτρηση και αυτό φαίνεται και στα νούμερα. Μαζί με το πρόγραμμα του RRF, του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι το 2023, 1,1 δις από επενδύσεις έχουν υλοποιηθεί και θα υλοποιηθούν από τη φαρμακοβιομηχανία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παράλληλα με αυτό έχουμε τον αναπτυξιακό νόμο, όπως είπα, έχουμε και τα φορολογικά κίνητρα. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ πολύ σημαντικό πλαίσιο έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάμε και να είμαστε πιο δυνατοί την επόμενη μέρα. Ήδη, όπως είπα, υλοποιούνται πολύ σημαντικές επενδύσεις από ελληνικές εταιρείες. Το foreign direct investment από ξένες εταιρείες έχει αυξηθεί και σε κλινικές μελέτες και σε τεχνολογικά hubs και αυτό είναι και αυτό ένα θετικό στοιχείο. Υπάρχουν κίνητρα για προσέλκυση επιστημονικού δυναμικού από το εξωτερικό και αυτό είναι σημαντικό, με φοροαπαλλαγές τάξης του 50%.
όλα αυτά φτιάχνουν ένα θετικό περιβάλλον. Από εκεί πέρα υπάρχουν κάποιοι αστερίσκοι. Οι αστερίσκοι είναι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ελληνικό. Είναι σημαντικό και το έχουμε συζητήσει αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στο διάλογο αυτό συμμετέχει και η Ιταλία και η Ισπανία, ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στα κίνητρα τα οποία δίνονται. Οι κανόνες περί ανταγωνισμού και οι κανόνες περί state aid νομίζω ότι πρέπει να είναι πολύ πιο ελαστικοί σε περίοδο κρίσης. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, λόγω γεωγραφικού προσδιορισμού μιας επένδυσης, να μην υπάρχουν τα κίνητρα που υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Θα πρέπει τα κίνητρα τα οποία έχουν δοθεί για την περίοδο του COVID να επεκταθούν. Και θα πρέπει, έστω και αν υπάρχουν, έστω και αν είναι παραγωγές παλιών φαρμάκων, αλλά με νέες μεθόδους, διότι υπάρχει πολύ μεγάλη εξέλιξη σε νέους μεθόδους παραγωγής σε σχέση και με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αυτά να έχουν κίνητρο. Αυτά είναι θέματα τα οποία ζητάμε μεγαλύτερη ευελιξία σε επίπεδο απόφασης Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζουμε ότι εάν επεκταθεί το αναπτυξιακό clawback να γίνει με πιο ευέλικτους κανόνες και όρους για να έχει καλύτερο αποτύπωμα. Δεύτερον, πληθωρισμός αύξησης κόστος παραγωγής. Πανευρωπαϊκό πρόβλημα, στην Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερο γιατί έρχομαστε από ύφεση. Και τρίτο είναι το θέμα του clawback και πολύ μεγάλες εκπτώσεις και επιστροφές που δίνουμε στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα αγκάθια τα οποία πιθανώς δυσκολεύουν το ευνοϊκό περιβάλλον που έβαλα πριν. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε τρόπους να το αντιμετωπίσουμε. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, οι ελληνικές βιομηχανίες έχουν ένα πολύ ισχυρό παραγωγικό αποτύπωμα. Μπορούμε να καλύψουμε πάνω από 60% των Έλληνων ασθενών με χώριο παραγόμενο φάρμακο. Γίνονται σημαντικές επενδύσεις και σε γενώσιμα και σε φάρμακα προστέμενης αξίας και σε νέες τεχνολογίες. Γίνονται επενδύσεις σε πάρκα καινοτομίας. Η δική μας εταιρεία έχει μια τέτοια εμβληματική επένδυση τη μεγαλύτερη στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, όπου θα είναι ένα πάρκο το οποίο θα είναι και υποδοχέας νεοφυών επιχειρήσεων και θα στεγάσουμε μέσα έρευνα για ιατρική ακριβίας, βιοδείκτες, επιδημιολογικά στοιχεία πληθυσμού, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε κάποιες προσπάθειες νέες θεραπείες, συνεργασίες με εταιρείες του εξωτερικού και πολλές άλλες προσπάθειες που γίνονται από πάνω από 25 ελληνικές βιομηχανίες και πάρα πολλές ξένες. Θέλω να πω ότι αυτό είναι μια πολύ συγκεκριμένη προσπάθεια σε ένα κλάδο ο οποίος έχει μεγάλη προσθέμενη αξία και κάθε ευρώ που επενδύεται στην φαρμακοβιομηχανία έχει 3,4 πολλαπλασιαστεί. Σε γενικότερο πλαίσιο είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει η βιομηχανία στην Ελλάδα, η βιομηχανική παραγωγή να πάει στο 15% του ΑΕΠ. Αυτό το βλέπουμε και στο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα πλαίσιο για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος μέχρι την επόμενη τριετία-τετραετία. Έχουμε εκτός των άλλων, ένα μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος είναι η αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. Πρώτο τετράμινο 2021 με πρώτο τετράμινο 2022 έχουμε 5 δις αύξηση, 47% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. Αυτό σημαίνει τεράστια μείωση της ανταγωνιστικότητας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσελκύει σε Ελλάδα επενδύσεις σε προϊόντα τα οποία είναι διεθνώς ανταγωνιστικά εξάγονται και φυσικά να καλύψει την εγχώρια ζήτηση με τοπικά παραγόμενα προϊόντα. Το φάρμακο σίγουρα μπορεί να διπλασιάσει το αποτύπωμά του, το παραγόμενο φάρμακο στην Ελλάδα. Πρέπει παράλληλα να ενισχυθούν οι επενδύσεις από τις ξένες εταιρείες. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Πρέπει να γίνει κλαδική πολιτική σε κάποιους κλάδους που μπορούν να σηκώσουν το βάρος αυτό του transformation. Αυτά ήθελα να πω για την πρώτη μου τοποθέτηση. Ευχαριστώ πολύ.